Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Southfields. Μιλούσαμε σήμερα για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ουσιαστικά όλη η χρονιά. Τελευταίος με το πρώτο τελευταίο. Και όμως σε ένα παιχνίδι και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο οι διαφορές κρίνονται σε λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες σήμερα κρίθηκαν από τον πρωταγωνιστή του αγώνα, θέλω να πιστεύω, τον Γιώργο τον Χατζή. Γιώργο, δύο λόγια για το παιχνίδι. Συμπληρωματικός ρόλος στην ομάδα φέτος, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις πιστεύω ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Μήνυμα προς τον προπονητή. Όχι, κανένα μήνυμα. Μίλησε η εμπειρία, πιστεύω. Γιατί μετά από ένα μήνα απουσίας λόγω μιας στράσης δευτέρου βαθμού, επανήλθαμε δυναμικά. Ο coach ήξερε τι έκανε, με πέρασε στην αλλαγή. Ο Παναγιώτης Μοβραϊδής, ο κάπτεν ψυχασθενής πίσω, ήξερε ότι αυτή η κίνηση έχει αποδώσει προπονήσεις, η διαγώνια. Και μαγική παλιά του Χάρη του Νικολάου που δεν ξέρω τι κάνει πίσω. Τέλειωσε βλάκα το ματς. Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ σοβαρή και μεστή ομάδα. Ευάντησε από την ομάδα και επιδοξούμε στο μέλλον να ανέβουμε κι άλλο στην κατηγορία. Αυτό που χαίρομαι που βλέπω είναι ότι οι μεγάλοι σκόρ της ομάδας, ο Αλέξ Γεωργιάδης, ο Γιώργος Χατζής, επανέρχονται στα σκορ και στο scoreboard και ναι. Μισό λεπτό. Μεγάλη σχολή της Καλαμαριάς, Θεσσαλονικής σκόρερ. Από το control, Άλεξ, έχεις από το control λίγο μια ανταπόκριση. Αυτή ήταν η πρώτη απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Νομίζω ότι το πήγε λίγο περιφερειακά. Ωραία. Έτσι, εμείς στη Θεσσαλονίκη μιλάμε πάρα πολύ. Ακούγονται κάποια σχόλια από τους αντιπάλους για αντιποδόσφαιρο. Συγκρίνουν ίσως τον Νίκο το Μεντάκι με τον Νότο το Ρεχάγκελ. Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει και ξύδι έχω να πω εγώ σε όποιον να τραβάει ζόρια. Επίσης, οι Άγγλοι δεν ξέρουν μπάλα, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τη δουλειά μας και πάμε για την άνοδο σοβαρά με τέτοιες εμφανίσεις. Ένα μήνυμα για τον Μάνο τον Πάνο, τον επίτιμο πρόεδρο ουσιαστικά των Αθηνίων που δεν είναι μαζί μας. Είχε υποσχεθεί κάτι τσίπουρα, ελπίζω να live up to the expectations και να τα παρέχει στην ομάδα όπως υποσχέθηκε. Έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.